Λοιπόν, τελικά η κάλπη έδειξε και πάμε να αναλύσουμε τι σημαίνει το από εδώ και στο εξής. Γιάννος Κατσουρίδης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μαζί μας και ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής σύμβουλος στρατηγικής και αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και στους δύο. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον κύριο Πιστόλα, θα ήθελα αυτή τη φορά, διότι όλα φαίνονταν να είναι μία κόντρα μέχρι την κάλπη, αλλά τελικά ο κύριος Τραμπ έκανε περίπατο. Αυτή είναι η, αυτή είναι η εικόνα που είδαμε καθώς ξυπνήσαμε σήμερα. Εξηγήστε μας τι ακριβώς συνέβη. Δεν υπήρχε μία κόντρα στο νήμα. Είχαμε τον Τραμπ, ο οποίος το βασικό σενάριο ήταν να πάρει όλο το Sunbelt, δηλαδή τις Νότιες Πολιτείες, και να έψαχνε μία από τις τρεις του Rustbelt. Τελικά τις πήρε και τις τρεις. Ναι. Κοιτάξτε, η καμπάνια Χάρης δεν ήταν καλή. Άλλαξαν τρεις φορές το μήνυμά τους. Είχαν μία υποψήφια η οποία ήταν αδύναμη. Και προσπάθησαν να κερδίσουν τις εκλογές μόνο με το αντι-Τραμπ. Εκλογές δεν κερδίζονται έτσι. Mm-hmm. Ο κόσμος, νομίζω, αυτό που είπε είναι ότι θέλει να δώσει βάση στην καθημερινότητα και όχι τόσο στα identity politics που προωθεί μία μερίδα των δημοκρατικών. Ναι. Πέσανε στη μάχη διάφορα σημεία τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τη μία ήταν η ρητορική του Τραμπ, πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ πολιτική. Μίλησε για τη woke agenda, μίλησε για το μεταναστευτικό, μίλησε για την κοινωνία η οποία περνάει άσχημα. Άγγιξε τις ευαίσθητες χορδές του μέσου λαϊκού Αμερικανού. Ειδικά αυτούς οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι παραμελημένοι από το σύστημα. Ναι. Ότι είναι παραμελημένοι από την ελίτ, ας το πούμε, των πολιτικών και τους έχουν γυρίσει την πλάτη. Τον θεωρούν ως εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε βάλετε, το σωτήρα τους, και το απέδειξαν και τώρα το 2024. Το έκαναν το 2016, το έκαναν και το 2024. Απλά τι έχουμε το 2024 έξτρα. Έχουμε μετριοπαθείς ψηφοφόρους να ψηφίζουν Τραμπ, ναι, όχι επειδή τον θέλουν, αλλά για να σταματήσουν αυτό που λένε το woke, ή τουλάχιστον να τους πούνε στους δημοκρατικούς, δεν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, έχουμε άλλα προβλήματα, και αυτό σημαντικό, αλλά βάλτε το λίγο πιο κάτω. Μάλιστα. Γιάννο, τι σηματοδοτεί ακριβώς η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει διανύσει ήδη μια πενταετία ως πρόεδρος. Τιμωρήθηκε, δεν ξέρω, απορρίφθηκε από το σώμα και επανέρχεται. Επανέρχεται ως δικαιωμένος. Χρήστο, νομίζω ότι η εκλογή Τραμπ μας δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα από ό,τι μας δίνει απαντήσεις σε σειρά από ζητήματα, ακόμα και αυτά τα οποία θέτεις. Έχουμε παρακολουθήσει μια προεκλογική εκστρατεία αναπίστευτης πόλωσης με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, εκατέρωθεν κυρίως από την πλευρά Τραμπ βέβαια. Κάτι το οποίο στα δικά μας τα μάτια, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενδεχομένως φάνταζε ως κάτι το οποίο θα αποξένωνε ψηφοφόρους, ακόμα και αυτούς που τελικά φαίνεται ότι στράφηκαν προς τον Τραμπ, Λατίνοι, μετανάστες, ακόμα και μερίδα σημαντική των γυναικών, παρόλη τη στάση που είχε, που δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε εμείς γενικά την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν πρέπει να είναι ο ίδιος με τον οποίο διαβάζουμε τις εξελίξεις μέσα στην Ευρώπη, μέσα στις δικές μας τις χώρες. Για παράδειγμα, η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων, που είναι το στοιχείο εκείνων το οποίο επηρεάζει πολύ περισσότερο από όλες τις πτυχές την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρων των κόσμων. Ναι. Νομίζω ότι στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν επηρεάζει καθόλου. Ενδεχομένως να έχει επηρεάσει σε κάποιες πολιτείες. Άκουγα το πρωί τον κύριο Πιστόλα σε μια άλλη εκπομπή που έλεγε για το Μίσιγκαν και τους Αραβοαμερικάνους ότι μάλλον έχουν στραφεί από εκεί. Αλλά ενδεχομένως αυτές οι μειονότητες να βλέπουν ότι με τους δημοκρατικούς στην εξουσία ο πόλεμος συνεχίζει, δηλαδή το Ισραήλ συνεχίζει να κάνει αυτά που κάνει. Άρα, πόσο διαφορετικό θα είναι ο Τραμπ? Δηλαδή, αυτή ήταν μια απογοήτευση η οποία εκφράστηκε ενδεχομένως όχι κατά ανάγκη με επιλογή Τραμπ, που κάποιοι σίγουρα μπορεί να την έκαναν, αλλά και με αποχή από την κάλπη. Άρα, και επειδή τα δικοματικά συστήματα, Χρήστο, έχουν αυτή τη λογική, ότι είναι πολύ εμφανώς ότι κρίνεται πολύ περισσότερο ο απερχόμενη κυβέρνηση, το τι έχει πετύχει, ενώ αυτό που έρχεται είναι πολύ πιο εύκολο να υπόσχεται πολύ περισσότερα, φαίνεται ότι ενδεχομένως έχει τιμωρηθεί περισσότερο το Δημοκρατικό Κόμμα
να τολμήσω να πω παρά να έχει κερδίσει κατά ανάγκη ο Τραμπ, αλλά από την άλλη υπάρχει και αυτό το κενό να καταλάβουμε δηλαδή πώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη θρησκευτική σχεδόν αφοσίωση που έχει μια η μισή Αμερική, ναι, σε έναν τύπο όπως είναι ο Τραμπ. Δηλαδή πράγματα τα οποία εμάς μας φαίνεται δύσκολο να καταλάβουμε, αλλά φαίνεται προφανώς, και θα συμφωνήσω και πάλι με τον κύριο Μπιστόλα σε αυτό που είπε, ότι έχει καταφέρει με έναν εντελώς αντιφατικό τρόπο, δεδομένου του ποιος είναι και που ανήκει, να είναι ο κατεξοχήν φορέας εκπροσώπησης των πιο περιθωριοποιημένων. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Πιστόλα. Ένας άνθρωπος ο οποίος, είπαμε, είχε τη φθορά της εξουσίας επί 5 χρόνια, έκανε τα λάθη του, τα καλά του ενδεχομένως ή οτιδήποτε άλλο, έδειξε ποιος είναι. Αλλά πέραν όλων των υπολείπων, είναι ένας άνθρωπος που έχει βομβαρδιστεί, έχει σφυροκοπηθεί όσο κανένας άλλος σε δικαστικές αίθουσες, σε κανάλια, σε δημοσιεύματα κτλ. Με πράγματα που ενδεχομένως και να έκανε, όπως κάποιες. Ξέρω εγώ, κακοποιήσεις ή κάποια σκάνδαλα τα οποία ήταν στο φως της επιφάνειας. Και βγαίνει πρόεδρος. Και ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Και κοιτάξτε, όλες αυτές οι διώξεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, το βλέπουν οι οπαδοί του ως ότι τον καταδιώκει το σύστημα το οποίο είναι ενάντια σε αυτούς. Και αυτό λέει και ο Τραμπ, ότι δεν είμαι εγώ το πρόβλημα, εσάς κυνηγάνε, απλά εγώ κάθομαι στη μέση. Και πείθει αυτό. Απλά επαναλαμβάνω, το θέμα εδώ δεν ήταν ότι τον ψήφισαν αυτοί που ήταν να τον ψηφίσουν. Τον ψήφισαν με τριοπαθείς ψηφοφόροι, διότι πολύ απλά και αυτό που είπε και ο κύριος καθηγητής είναι σημαντικό, το ότι παράδειγμα οι αραβόφωνοι, οι αραβοαμερικανοί ψήφισαν και για δύο λόγους. Ένα ήταν το αντιγόκ, ένα ήταν ήθελε να σταματήσει ο πόλεμος. Δηλαδή, τον ψήφισαν με τριοπαθείς ψηφοφόροι για διαφορετικούς λόγους. Γιατί πολύ απλά είχαν δύο επιλογές και η Χάρις ήταν η άλλη. Δηλαδή, νομίζω ότι αν ήταν για παράδειγμα ο Τζο Σαπίρο, ναι, διαφορετικά τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Πιστόλα, να σας αποδεσμεύσουμε διότι έχετε υποχρεώσεις. Ευχαριστούμε πάντως για το σχόλιο σας. Να είστε καλά, στην εκπομπή μας και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Πάμε πίσω στον Γιάννο Κατσουρίδη για το σχόλιο του. Χριστό, να προσθέσουμε ότι έχουν τεθεί σε αυτήν την προεκλογική ζητήματα γυναικών, για παράδειγμα, περισσότερων από κάθε άλλη φορά. Και η γυναίκα υποψήφιος έχασε. Ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο προέβαλε τα θέματα ο Τραμπ. Έχουμε δει μια παρέλαση αστέρων, κατά κύριο λόγο, αυτούς που θα λέγαμε influencers, κατά βάση υπέρ της κυρίας Χάρις. Όχι πως δεν υπήρχαν και υπέρ του Τραμπ, αλλά αυτό που θα λέγαμε οι σύγχρονοι influencers, οι διάφοροι stars, είτε του Hollywood είτε των τραγουδιστές, ήταν κατά βάση υπέρ της Καμάλα Χάρις. Ο λόγος που τα λέω είναι ξανά και πάλι ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο να καταλαβαίνουμε τις κοινωνίες. Δηλαδή, ακόμα και ο ρόλος των influencers που ήρθαν, ναι, στην Κύπρο και συζητούμε το πάρα πολύ, είναι πραγματικά τόσο ο ρόλος τους σε τούτα τα στα παιδεία. Πάντως ο Τραμπ είχε μαζί, να σε διακόψω Γιάννο, ο Τραμπ είχε μαζί του τον υπέρτατο influencer, τον Elon Musk. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε και οικονομική επιφάνεια και μέσα και χρήματα και διαστημική τεχνολογία, τα πάντα. Δεν είναι για να υποβαθμίσω που το έχω πει αυτό, αλλά διότι αυτός ο ρόλος των influencers τον αναδεικνύουμε, τον συζητούμε συνεχώς, δεν λέω ότι δεν παίζουν ρόλο. Αλλά αν ήταν να βάλουμε στη ζυγαριά πόσοι έχουν τοποθετηθεί υπέρ του ενός και πόσοι του άλλου, ναι, θα βλέπαμε ότι ήταν πολύ περισσότερο τουλάχιστον αυτοί που είναι οι πολύ γνωστοί, σε εμάς τουλάχιστον στην Ευρώπη. Ήταν λες και γινόταν έτσι μια εκστρατεία μέσω αντιπροσώπων. Συνολικά πρέπει να δούμε και στοιχεία άλλα τα οποία δεν τα διαβάζουμε σωστά. Και να δώσω και ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Λέμε ότι η οικονομία της Αμερικής πάει καλά. Δείχτες πάνε καλά. Τα λέμε και στην Κύπρο, τα ακούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κόσμος στην πραγματική ζωή και την πραγματική οικονομία δεν το εισπράττει αυτό. Στεγαστικά δεν μπορεί να βρει στέγη. Ενίκια έχουν πάει στον ουρανό. Το κόστος ζωής, διαβίωσης είναι πάρα πολύ ψηλό. Το να του λέμε ότι πάμε καλά με τους δείχτες, όπως έλεγε η κυβέρνηση της Αμερικής, αλλά ο απλός ο κόσμος να νιώθει ότι δεν πάμε καλά και να το εκφράζει πλειοψηφικά, δεν μπορείς προφανώς να αλλάξεις
το τι ζει πραγματικά. Σωστό. Σωστό. Απλώς να πούμε εδώ πέρα ότι έστειλε και συγχαρητήριο μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Ανυπομονώ να συνεχίσω να εργάζομαι για την επέκταση και την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών και την προώθηση της διατλαντικής μας σχέσης. Έστειλε και το συγχαρητήριό του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όλοι, Χρήστο, έχω ακούσει από το πρωί, στέλνουν συνεχώς όλοι. Ναι. Είναι φυσιολογικό. Ναι. Δηλαδή, θα γινόταν με τον οποιονδήποτε, πόσο μάλλον με ένα πρόεδρο όπως είναι ο Τραμπ, τον οποίο έχουν κάθε λόγο να φοβούνται και λίγο κάποιες από τις αντιδράσεις του, οι πάντες πλέον. Λοιπόν, και υπάρχουν και οι επιπτώσεις που θα μας έρθουν και εμάς. Δηλαδή, τι στάση θα τηρήσεις σε μια σειρά ζητήματα από την οικονομία στους πολέμους, στις σχέσεις με την Κίνα, αν θα αποτελέσει έμπνευση για ακροδεξιά κινήματα, κόμματα και ηγέτες στην Ευρώπη, είναι όλα τα οποία θα αρχίσουν σιγά σιγά να φαίνονται. Μάλιστα. Να βάλουμε στη συζήτηση τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον κύριο Μιχάλη Μιχαήλ, ο οποίος παρακολουθεί με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το ζήτημα του διεθνούς εμπορίου. Γεια σας, κύριε Μιχαήλ. Καλημέρα σας σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αντιλαμβάνομαι ότι περιμένουμε και ένα ντόμινο εξελίξεων και στο οικονομικό σκέλος και στην παγκόσμια οικονομία. Εγώ νομίζω το μεγάλο αντίκτυπο θα είναι στην οικονομία και στο διεθνές εμπόριο. Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα επιβάλλει φόρους σε όλες τις εισαγωγές από 10 μέχρι 20%, θα μειώσει τον εταιρικό φόρο, θα μειώσει τον φόρο εισοδήματος. Άρα βλέπουμε βασικά αυτά που λέει θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο τόσο στο διεθνές εμπόριο, αλλά όσο και στην διανομή του εισοδήματος μέσα στην ίδια την Αμερική. Γιατί όταν θα βάλει φόρους, οι τιμές των εισαγωμένων στην Αμερική θα αυξηθούν. Αυτό βασικά θα επηρεάσει περισσότερο τα μεσαία και φτωχά εισοδήματα, όχι τους πλούσιους. Από την άλλη, θα μειώσει τον εταιρικό φόρο, θα μειώσει τον φόρο εισοδήματος. Ποιοι θα ωφεληθούν από αυτή την πολιτική, τα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα. Θα την πληρώσουν δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, οι φτωχοί. Δηλαδή, περισσότεροι από αυτούς που υποτίθεται, μάλλον κάποιοι από αυτούς που τον ψήφισαν, πιθανόν να δουν ότι τα πραγματικά του εισοδήματα θα μειωθούν σημαντικά, εάν υλοποιήσει αυτά που λέει ότι θα κάνει όσον αφορά την εμπορική πολιτική και την οικονομική πολιτική. Αλλάζει και η οικονομική σχέση και η συνεργασία και το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα. Η πολιτική του Τραμπ είναι America first, δηλαδή πρώτα η Αμερική. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η Αμερική, κατά τη γνώμη του. Άρα θα προσπαθήσει, μάλλον λέει ότι θα επιβάλλει δασμούς. Είναι το αγαπημένο του εργαλείο οι δασμοί. Να επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί δασμοί στις εισαγωγές από την Κίνα. Αυτούς που επέβαλε την προηγούμενη τετραετία, ναι. Περισσότεροι υπάρχουν ακόμα. Θα επιβάλλει και άλλους δασμούς της εισαγωγής από την Κίνα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πολλές άλλες χώρες. Άρα αυτό το πράγμα οπωσδήποτε δεν θα μείνει χωρίς απάντηση από την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα δούμε δηλαδή έναν εμπορικό πόλεμο. Και στον εμπορικό πόλεμο, σε οποιονδήποτε πόλεμο, όλοι είναι ζημιωμένοι. Και υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι ένας εμπορικός πόλεμος, αυτό που προτείνει βασικά ο Τραμπ, θα μειώσει το ΑΕΠ και τόσο της Αμερικής, όσο και της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, σε κάποιες από αυτές περισσότερο και σε κάποιες λιγότερο. Ναι. Άρα, θα έχει μεγάλες αρνητικές συνέπειες η εμπορική πολιτική του Τραμπ. Κύριε Μιχαήλ, εσείς τι περιμένετε σε σχέση με το πετρέλαιο? Το πετρέλαιο νομίζω είναι άμεσα δεν βλέπω καμιά επίδραση, για να είμαι ειλικρινής. Το πετρέλαιο είναι θέμα διεθνούς προσφοράς και διεθνούς ζήτησης. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά αποθέματα πετρελαίου. Η Αμερική έχει τεράστια αποθέματα συστόλιθου, βγάζει πετρέλαιο σχετικά φτηνά. Άρα η τιμή του πετρελαίου νομίζω εξαρτάται τι θα συμβεί στη Μέση Ανατολή. Εάν στη Μέση Ανατολή τα πράγματα δεν χειροτερεύσουν, δεν έχουμε επέκταση των συγκρούσεων, ναι. Εγώ προβλέπω ότι θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου. Άρα το τι θα συμβεί στην τιμή του πετρελαίου περισσότερο νομίζω εξαρτάται από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και σε κάποιο βαθμό από την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, γιατί η Κίνα είναι μια τεράστια οικονομία η οποία εισάγει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου. Ναι. Εάν η οικονομία της συνεχίσει να αναπτύσσεται με λίγο αργούς ρυθμούς όπως αναπτύσσεται τώρα,
η τιμή του πετρελαίου θα είναι εκεί και λίγο πιο κάτω από εκεί που είναι τώρα. Γιάννο, εμείς τι έχουμε να περιμένουμε από αυτή την αλλαγή και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά βεβαίως και στο ζήτημα του Κυπριακού. Το πρώτο που θα ήθελα έτσι για να το κλείσουμε τις προηγούμενες αναφορές σε σχέση με την ίδια την Αμερική είναι ότι είναι η πρώτη φορά νομίζω από τον Bush των νεότερων που υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων κερδίζει και τη λαϊκή ψήφο, δηλαδή είναι 5 εκατομμύρια νομίζω περισσότερα μέχρι στιγμής η ψήφος που παίρνει ο κύριος Τραμπ από την κυρία Χάρης. Το δεύτερο είναι ότι νομίζω έχει ήδη κερδίσει και τη Γερουσία, την πλειοψηφία, έχει 51 νομίζω. Και υπάρχουν ακόμα κάποιες έδρες που δεν έχει ακόμα βγει το αποτέλεσμα και αυτή τη στιγμή έχει και την πλειοψηφία στη Βουλή. Δηλαδή ένα σενάριο το οποίο στο εσωτερικό της Αμερικής τουλάχιστον ενδεχομένως να έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη αν καταφέρει να ελέγξει και τα άλλα δύο σώματα. Τώρα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο, θα έλεγα, Χρήστο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι τυχαία εδώ και μερικούς μήνες έχει δημιουργήσει αυτό το task force, το οποίο νομίζω ονόμασαν και Τραμπ, για να δουν ακριβώς όλες αυτές τις επιπτώσεις, πτυχές των οποίων έχει αναφέρει ήδη ο κύριος Μιχαήλ. Προφανώς είναι κάτι το οποίο προβληματίζει, διότι σε μια σειρά από ζητήματα φαίνεται να έχει διαφοροποιημένη προσέγγιση, είναι η διαφορά των πολέμων στην Ουκρανία, είτε αφορά την οικονομική πολιτική με τους δασμούς και τι αυτό θα συνεπάγεται, είτε αφορά την πολιτική του εναντί της Κίνας. Νομίζω ότι σε αυτά φαίνεται να έχει δώσει κάποιες ενδείξεις στο μεσανατολικό που ενδεχομένως εμέσως να επηρεάσει και τιμές πετρελαίου αν γενικευτεί περαιτέρω ο πόλεμος ή αν αφαιθεί το Ισραήλ να χτυπήσει πετρελαϊκές ή πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Εκεί ακόμα είμαστε έτσι λίγο πολύ περισσότερο στο άγνωστο. Και δεδομένου ότι μιλάμε για έναν πρόεδρο ο οποίος έχει μεγάλο στοιχείο μη προβλεψιμότητας, πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγο να δούμε. Γιατί προφανώς δεν θα είναι μόνος του στη διακυβέρνηση της χώρας. Ναι. Κύριε Μιχαήλ, έχουμε και το ζήτημα με τις διεθνείς συνθήκες, όπου επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την προηγούμενη προεδρία του είχε αποχωρήσει. Όπως η συνθήκη για το κλίμα του Παρισιού. Ξαναμπήκαν οι Δημοκρατικοί. Τι θα κάνει τώρα αυτό, θα ξαναβγεί πάλι, θα πηγαίνει μπρος πίσω. Αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση. Ο Τραμπ είναι βασικά, κατά τη γνώμη μου, εχθρός του διεθνούς εμπορίου και εναντίον του περιβάλλοντος. Ενώ στην προηγούμενη προεδρία, ενώ συμμετείχε στις διεργασίες η Αμερική για την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού, μόλις βγήκε πρόεδρος έφυγε. Τώρα ο Biden ξανέβαλε την Αμερική στη Συμφωνία του Παρισιού. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί αν φύγει η Αμερική, αυτό είναι ένα τεράστιο αρνητικό θέμα για το περιβάλλον και όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης Γης τώρα είναι το περιβάλλον. Τεράστιο πρόβλημα. Η Αμερική πρέπει να πρωτοστατήσει αυτό το θέμα για την προστασία του περιβάλλοντος και όχι να είναι εναντίον. Και δυστυχώς από τα λεγόμενα ο Τραμπ δεν πιστεύει πολύ ότι το περιβάλλον έχει επιδεινωθεί από την οικονομική συμπεριφορά των ανθρώπων. Άρα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί πέρα, κατά τη γνώμη μου, το οποίο δεν ξέρω φυσικά πώς θα ενεργήσει τώρα στη νέα του Προεδρία, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Μάλιστα. Καταληκτικό σχόλιο από τον Γιάννο Κατσουρίδη, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Έτσι, ένα σύντομο. Θα τελειώσω όπως ξεκίνησα, ότι νομίζω η εκλογή Τραμπ προς το παρόν τουλάχιστον έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα ερωτηματικά παρά να μας δώσει απαντήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εκφραστεί πλέον με τις πολιτικές που θα εφαρμόσει, διότι έχουμε ενδείξεις για άσχημη ντροπή σε μια σειρά από ζητήματα, είτε αφορά τα θέματα κλιματικής αλλαγής, είτε ακόμα και αυτό που συζητείται για ιδιωτικοποίηση, ακόμα και του διαστήματος, περισσότερον αυταρχισμός, ζητήματα ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, ελευθερίας λόγου, ανεξαρτησίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή όλα αυτά δεν προμηνύονται καλά, τουλάχιστον με τα όσα έχει δηλώσει μέχρι τώρα. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα είναι ο πραγματικός αντίκτυπος. Στην Κύπρο δεν εκτιμώ ότι θα έχουμε τόσο σοβαρή επίπτωση διαφοροποίησης πολιτικής με τα όσα έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.